την έντονη διαμαρτυρία τους για τη δημιουργία αιωλικού πάρκου στην τοποθεσία Δούκας του ορεινού όγκου Βέρνου Βιτσίου, εκφράζουν οι κάτοικοι της περιοχής, οι τοπικοί φορείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Πρασία! Αγώνας για τη γη και την ελευθερία ενάντια στις φύσεις! Τι λέει Λασία! Αγώνας για τη γη και την ελευθερία! Η άναρχη ανάπτυξη στον Άμβρη δυστυχώς εξελίσσεται. Αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Βλέπετε εδώ την τεράστια οικολογική καταστροφή. Τεράστιες τρύπες με σίδερα και τσιμέντο που θα αναπτυχθούν σε ένα παρθένο δάσος. Έχουμε προσφύγει λοιπόν στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά της εξέλιξης αυτού του αιωλικού. Δεν θέλουμε να κατασκευαστεί αυτό το αιωλικό. Όλοι οι κάτοικοι, όλοι οι φορείς είμαστε εναντίον της κατασκευής αυτού του αιωλικού σε αυτό το μοναδικό τόπο. Έλα κι άλλοι! Ένα, δύο, τέσσερα! Έλα, όλες! Ελεύθερα βουνά! Χωρίς αιωλικά! Όλους τους απλούς ανθρώπους, τα παιδιά, για την προσπάθειά μας να σταματήσουμε έστω και στο παραπέντε αυτό το έκτροπο στα βουνά μας. Θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες, εκτρέπουν δύο αποφάσεις του ΣΤΕ, έτσι ώστε και έχουμε μία απόφαση του ΣΤΕ, έτσι ώστε δεν πρέπει να γίνονται εργασίες, γιατί οι αρκούδες κοιμούνται και αυτοί συνεχίζουν να δουλεύουν. Ναι, όντως δουλεύαν ακόμη και χθες που απαγορεύεται. Από εδώ και πέρα υπάρχει άλλη μια απόφαση, έτσι ώστε να μην δουλεύουν γιατί είναι εποχή πτηνών. Αλλά και αυτό δεν το σέβονται. Υπάρχει ένα μικρό διάστημα, 5-10 ημερών, και αυτό το χρησιμοποιούν έτσι ώστε να ρίχνουν μπετά. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις παρακάτω ανεμογεννήτριες υπάρχει κίνδυνος, γιατί είναι οι πηγές μας, και γι' αυτό το λόγο δραστηριοποιούμαστε σαν κάτοικοι για να μην χάσουμε και τα νερά μας. Δεν ξέρω τι άλλο θέλω να σας πω. Σε αυτά τα σημεία θα έπρεπε να στείνονται μνημεία, γιατί έχουν δοθεί διάφορες μάχες για να είναι αυτά τα βουνά ελεύθερα και απάτητα, και αντί αυτού στείνονται ανεμογεννήτριες, χωρίς να ερωτηθεί ούτε η τοπική κοινωνία, ούτε η Δήμη, ούτε τα δασαρχεία στην ουσία, κανένα. Για τη σημερινή κινητοποίηση του κόσμου είναι μπροστά και είναι αποτέλεσμα μιας δράσης και με κατοίκους και με φορείς εδώ στο Λέχοβο αρκετού καιρού. Είναι αναγκαίο ο κόσμος να βρίσκεται στο δρόμο για να μπορέσουν να σταματήσουν έργα τέτοιου μεγέθους. Είναι αναγκαίο να βάζει τους υπεύθυνους, να το πούμε έτσι, και με την πλάτη στον τοίχο. Γιατί αυτό το έγκλημα το οποίο συντελείται εδώ πέρα έχει και όνομα, έχει και υπεύθυνους οι οποίοι το φέρανε, το ψηφίσανε και το στηρίξανε πάρα πολύ έντονα. Εμείς λοιπόν πάντα θα είμαστε απέναντί τους και θα παλεύουμε αυτό το έργο και έτσι να σταματάνε και να καταλαβαίνουν. Αυτό τους υποσχόμαστε. Είμαστε καταρχήν από την Καλλιστό, έχουμε ανέβει μια μικρή αντιπροσωπεία εδώ στην περιοχή όπου έχουν ξεκινήσει δυστυχώς οι εργασίες εγκατάστασης ενός έλλειπτου σταθμού, ακριβώς στην κορυφογραμμή που ενώνει το Βίτσι με το Βαρμούντα, πάνω από το Λέχοβο και απέναντι ακριβώς από την Κλεισούρα. Είναι μια περιοχή εξαιρετικής οικολογικής αξίας, διότι αποτελεί διάδρομο πτήσης των Πελεκάνων προς την Πρέσπα, αποτελεί περιοχή διαχύμασης των αρκούδων, δηλαδή εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή. Όλων και των τοπικών κοινωνιών και των οργανώσεων να ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια για να αποφύγουμε αυτή τη μεγάλη οικολογική ζημιά. Δυστυχώς, παρόλο στις δικαστικές ενέργειες μέχρι τώρα δεν έχουν αποκύψει τα αποτελέσματα. Η εταιρεία, παρότι απαγορεύεται αυτή την εποχή οι εργασίες μέχρι τέλη Μαρτίου μέσα Απριλίου, συνεχίζει να δουλεύει. Έχει ήδη θεμελιώσει 2 βάσεις από τις 5 ανεμογεννήτριες και αυτή τη στιγμή είναι ένα κέντρο διαμαρτυρία συμβολική από όλου. Συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα, κυρίως στην τοπική κοινωνία και οργανώσει, για να δούμε αν μπορέσουμε αυτή τη στιγμή ακόμη να περάσουμε το μήνυμα στην πολιτεία για να σταματήσει αυτή η οικολογική καταστροφή. Ελπίζουμε να ζαχαρούμε πιο πολύ. Αρχικά να ευχαριστήσω όλους όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα το σημερινό. Από Κοζάνη, Τολμαΐδα, Καστοριά, Φλόρινα, όλοι μαζί μπορούμε να δράσουμε και όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε και να τους σταματήσουμε. Όπως είπε ο Πρόεδρος, σε αυτά εδώ τα βουνά, το 41, 50 Έλληνες στρατιώτες του
ελληνικού στρατού έδωσαν τελευταία μάχη απέναντι στους Γερμανούς κατακτητές. Σε αυτά εδώ τα βουνά. Έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να εμποδίσουμε με κάθε τρόπο τους σημερινούς καταπατητές και κατακτητές της φύσης μας, του βουνού μας. Όταν θέλουμε το ζήσει τα μιλάμε, που πραγματικά σήμερα να είναι η αρχή της κινητοποίησης του κόσμου. Γιατί αυτό είναι το μόνο που λείπει από αυτή τη συντάγη για να πετύχει να το προσφέρεις. Γιατί τα δικαστήρια έχουν πάρει το δρόμο τους και ξέρουν για ποιον δουλεύουν. Οι τοπικοί άρχοντες και οι πολιτικοί δεν ήταν από πάντα με το μέρος μας. Πιεστήκανε για να είναι με το μέρος μας. Πιεστήκανε για να είναι με τους δημοτικούς, να το πούμε έτσι, με τους κατοίκους, με τον κοινοτήτο. Το μόνο που λείπει είναι το χωριό να είναι στο πόδι. Και η ιστορία το έχει αποδείξει. Εμείς υποτιμάμε τον εαυτό μας και το τι μπορούμε να καταφέρουμε. Τους υποτιμήσανε ο Ρόγκας στον Πούρινο. Τους υποτιμήσανε στη Γαλατινή οι εταιρείες του κατοίκους. Μας υποτιμήσανε το 21 στον Ιμφαίο. Αυτά τα έργα σταματήσαν. Και εδώ πέρα μπορούν να σταματήσουν και να ξυλωθούν και να τα πάρουν σπίτια τους. Εμείς να είμαστε στον δρόμο, κάθε πλευρά να παλεύει και οι υπεύθυνοι να έχουν το φόβο μας. Γιατί αυτό το έγκλημα που γίνεται, θα το λέμε ξεκάθαρα. Έχει υπεύθυνους. Δεν έχει ατυχία και μαύρη στιγμή. Αυτοί να έχουν το φόβο μας. Να είμαστε στον δρόμο. Αυτό που είπε, μας ενώνουν πολύ περισσότερα από όσοι μας χωρίζουν για αυτές τις καταστάσεις. Να είμαστε εδώ να το σταματήσουμε. Καλό αγώνα. Συναγωνίστριες, στο Λέχοβο, στο ξινό νερό, στην Πρέσπα, στην Καλαμιά, στο Άσκιο, στο Κούρινο, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, οι μεγάλες εταιρείες στηριζόμενες σε ένα ευρωπαϊκό πολιτικό πλαίσιο το οποίο κάποιοι πολιτικοί παράγοντες το κάνουν αποδεκτό, καταστρέφουν τη φύση, καταστρέφουν τα βουνά μας. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Δυτικής Μακεδονίας έχουμε πετύχει, βασιζόμενοι στις αντιδράσεις των πολιτών, συντονιζόμενοι στις δράσεις αυτές και καταφέραμε με πολύ μεγάλο αγώνα να βάλουμε φρένο σε ορισμένες περιοχές.